Θα πούμε και για το σούπερ μάρκετ. Έχουμε λοιπόν αποκλειστικό ποιοι είναι οι νέοι κωδικοί και θα δείξουμε και τις κάρτες καθώς αναμένουμε να ανακοινωθούν αύριο. Πότε? Οι νέοι κωδικοί, οι οποίοι ίσως λένε δεν θα φτάσουν ακόμη τους 600, θα είναι γύρω στους 585, γιατί φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τους 600 την επόμενη ανακοίνωση. Ναι. Είναι ένα πολύ τώρα σημαντικό μέτρο που είναι με ιδιωτική πρωτοβολία των σούπερ μάρκετ τη συγκεκριμένη και κυρίως αυτή τη φορά, την τρίτη φάση, θα μπουν τρόφιμα. Τι θα μπουν, να δούμε. Και στη δεύτερη φάση μπήκανε τρόφιμα. Να δούμε λοιπόν κατεψυγμένα ψάρια, αραβοσιτέλειο, σοκολάτες εποχικές. Τι είναι εποχικές σοκολάτες? Λάδι. Τώρα, επειδή δεν μπορώ να πω μάρκες, είναι σοκολάτες που τρώμε τώρα. Είναι σοκολάτες και σοκοφρέτες και όλα αυτά. Α, είναι της περίοδου δηλαδή. Ναι, ναι, θα έχει και σοκοφρέτες. Είναι ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν μπει μέσα. Α, ελληνικές, τώρα δηλαδή, ακόμα καλύτερα μπαίνουν. Στην τρίτη φάση είδαμε, ενώ στην πρώτη είδαμε οδοντόπαστες και οδοντόκρεμες από ξένες βιομηχανίες που είναι και πιο εύκολο. Και τώρα θα μπουν πολλές ελληνικές. Γιατί εκείνες, από ό,τι καταλαβαίνω, το σκεφτόντουσαν, είναι πιο μικρές επιχειρήσεις. Λάδι, θα μπουν και άλλες μάρκες λάδι που είναι ευρεία κατανάλωσης ελαιόλαδα. Θα μπουν και τα λαγουδάκια. Τώρα, δεν είπα μάρικα με τα λαγουδάκια. Δεν... Λαγουδάκια. Όχι, ναι, θα μπουν λοιπόν και τα λαγουδάκια μέσα. Αλλά σημασία έχει να δούμε και ποια ήταν η τιμή πριν και μετά την, την προσφορά. Έτσι. Αυτό του Γιάννη μπαίνει μέσα. Το... μπαίνει μέσα. Έχει μπει την Παρασκευή μέσα. Θες να μιλήσουμε σοβαρά. Μπήκε μέσα την Παρασκευή. Να τελειώνουμε. Βλέπετε τώρα όμως ότι η κυρία Κλεμεντίδη δεν γίνεται δουλειά έτσι εδώ. Δεν γίνεται. Σας συμπονώ. Εννοείται κουράγιο. Το σοκολατάκι του Γιάννη με ενδιαφέρε. Δεν τα σοκολατάκι απλό, ήταν. Μην μιλήσουμε τώρα παρακαλώ. Παίζομαι από πάνω αποκλειστική είδηση και έχει μείνει σε μία νίκη. Και τώρα θα αρχίσουμε να μετράμε τις νίκες και τις ήττες. Πες τα προϊόντα πάλι, Μαριάννα μου, που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πάλι τις κάρτες που αναμένει ο κόσμος να ακούσει. Μου έχεις καταστρέψει και το οικονομικό ένθετο. Για μία νίκη. Για μία νίκη. Το παράκανα σήμερα. Λοιπόν. Θα φέρω και τις δύο κούπες. Να σου πω κάτι, φταίω που σε λυπήθηκα στο πρωτάθλημα. Λοιπόν. Κατεψυγμένα ψάρια είπαμε, αραβοσιτέλειο, σοκολάτες εποχικές, λάδι. Και στην επόμενη κάρτα θα δούμε. Μας πέσει το λάδι λίγο, παιδιά. Έτοιμα γεύματα. Όταν λέω ότι μαγεύματα είναι αυτά τα οποία βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων, που είναι σε κάτι σαν ποτηράκια. Και τα περιγράφω τώρα. Τα βάζετε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και τα τρώτε. Α, και τρώσαμε ευθείας. Σε κάτι ποτηράκια μικρά. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Πάνω-πάνω ράφια σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ. Τυρί κρέμα. Ναι. Νησέστε, τώρα θα με ρωτήσετε τι είναι. Νησέστε, συγγνώμη. Το νησέστε είναι ένα είδος ζαχαροπλαστικής. Νησέστε λέγεται, γνωστό είναι. Πάμε παρακάτω. Ξέρουν οι νοικοκυρές που το βλέπουν. Ξέρουν οι νοικοκυρές, συγγνώμη, στις νοικοκυρές δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο προϊόν. Και αλεύρι. Συγγνώμη, δεν είναι κακό να ζητήσετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά είναι οι νέοι κωδικοί οι οποίοι θα μπουν λοιπόν. Σύμφωνα με τις πηγές μας, αύριο λογικά θα ανακοινωθούν. Δεν θα φτάσουμε ακόμη ίσως στους 600 κωδικούς, αλλά στην επόμενη φάση θα τους περάσουμε κιόλας 600. Δηλαδή θα σπάσουμε το φράγμα των 600 κωδικών. Φαίνεται ότι είναι στο σωστό δρόμο. Φωτός έχουμε και σπάσει. Μάλιστα εντός μέχρι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να δείξουμε και το ταμπελάκι σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δεν έχει μπει ακόμα το ταμπελάκι της μείωση τιμής. Είναι έτοιμο. Τώρα μάλιστα, νάτο. Αυτό θα μπει σε μια. Αυτό είναι. Αυτό θα μπει σε μια μεγάλη αλυσίδα. Τα κατάφεραν και μπήκαν γρήγορα δεν τελικά. Έχει μπει. Τελικά. Φαίνεται ότι μπήκανε γρήγορα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση που κάνουν τα σούπερ μάρκετ για να μπορεί ο καταναλωτής. Είδαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 65% των Ελλήνων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Σας είπα το παράδειγμα τι άκουσα στο σούπερ μάρκετ. Μία συνάδελφο ζήτησε από μια άλλη που δουλεύει, δώσε μου 10 ευρώ μέχρι να πληρωθώ. Επειδή αυτή είναι η Ελλάδα, είναι καλό να γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες για να μπορεί να γεμίζει το καλάθι του ο Έλληνας σε δύσκολες εποχές.